στο ραδιοφόν του Sky και ο Μπάμπης Παπαναγιώτου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον Μπάμπη. Μπάμπη, πώς σου φάνηκε, άρα να δώσουμε στον φιλοξενούμενό μας τη δυνατότητα προφανώς. Να απαντήσει προς το Μέγαρο Μαξίμου. Πώς σου φάνηκε, Μπάμπη, που έγινες non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου? Τώρα τι να σου πω, ότι έχω εντυπωσιαστεί, ότι έχω κολακευτεί, ότι έχω εκπλαγεί. Θέλω πάντως να ζητήσω τη βοήθεια και των δυο σας. Ναι. Εάν μπορείτε να με βοηθήσετε να καταλάβω γιατί ακριβώς κατηγορούμε. Ναι. Μπορείτε. Προφανώς γιατί ρώτησες. Α, απαγορεύεται η ερώτηση. Να κάνουμε το ίδιο πράγμα, την ίδια ερώτηση και στον Άρη. Εσύ, Άρη, γιατί στοχοποιήθηκες? Για την άποψή του, ας πούμε. Λέω εγώ μία απάντηση. Ναι, ναι, αλλά τώρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με άποψη. Και προφανώς και στην άποψη και η επίθεση στην άποψη είναι στα μια μορφή καταπίεσης από μια καθεστωτική αντίληψη, αλλά εδώ δεν πρόκειται καν για άποψη. Ναι. Εδώ είναι διατύπωση δύο ερωτημάτων. Νίκο και Ελένα, αν με επιτρέπετε λίγο για να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, γιατί έχουν ξεφύγει. Εγώ θέλω να σας διαβάσω και τα tweets που έκανα. Θα μας τα διαβάσει, βεβαίως. Να μιλήσει ο Μπαμπής και να πάρω εγώ το λόγο. Αλλά Μπάμπη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Άρη. Λοιπόν, να πω καταρχήν εγώ το επίμαχο tweet το δικό μου. Το ένα και μοναδικό. Κύριε Δρίτσα, μήπως βιαστήκατε στο δυστύχημα της Έγινας? Ερωτηματικό. Μήπως επίτηδες βιαστήκατε? Ερωτηματικό, τελεία και παύλα. Όταν είδα έκπληκτος στο δικό σας κανάλι τον κύριο Δρίτσα να υπερασπίζεται μεταμανίας τον φερόμενο ως υπεύθυνο για το δυστύχημα το οποίο αφαίρεσε 5 ανθρώπινες ζωές, όταν τον είδα να απεκδίεται το ρόλο του υπουργού και να παίρνει το ρόλο του εκδίδοντος διπλώματα ναυσιπλοείας, εξεπλάγει ως πολίτης. Ως δημοσιογράφος ήμουν υποχρεωμένος να ρωτήσω. Μετά δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες υπόθεσης. Αλλά από εκεί και πέρα, χαρακτηρισμοί του τύπου, άθλιες αναρτήσεις, λάσπη και εμπάθεια. Αυτά είναι από την ανακοίνωση που μεσάνυχτα χτες έβγαλε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το δημοσιογραφική αλητεία και το δεν έχει πάτο το βαρέλι της αήθειας και της σκοφαντίας που είναι από το non-paper σήμερα του Μεγάλου Μαξίμου. Αυτά όλα από πού προκύπτουν από το δικό μου tweet? Από πού προκύπτουν? Και προκαλώ δημοσίως, επειδή ξέρω και στην Κουμουντούρου και στο Μέγαρο Μαξίμου, στον συγγραφέα ή την συγγραφέα αυτών των κειμένων, σε δημόσια αντιπαράθεση και διάλογο για το επίμαχο θέμα. Γιατί ξέρετε τι έχει συμβεί? Μπήκαν στη μέση διάφορα έμισα τρολ από τη μια και διάφορα site τα οποία ψωμίζονται από την διπλασιασμένη, ας πούμε, επιχορήγηση της ΕΙΔΑΠ για διαφημιστική δαπάνη την πιο δύσκολη μνημονιακή χρονιά της χώρας. Από εκεί ψωμίζονται αυτοί και βγήκαν και μπέρδεψαν τα δικά μας tweets, τις δικές μας αναρτήσεις με κάποιους ανεύθυνους από τους οποίους παίρνω τεράστιες αποστάσεις, που κατονόμασαν υπουργούς οι οποίοι δήθεν επέβαιναν στο σκάφος. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να καταφύγει στην πολιτική αλητεία. Διότι αυτό το οποίο γράφει και το non-paper και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ συνιστούν πολιτική αλητεία και στοχοποίηση και προσπάθεια εκφοβισμού και εκφασισμού του δημόσιου βίου. Επ' αυτού, πριν αλλάξουμε πεδίο, επ' αυτού θέλω να πω το εξής. Διάφορα τρόλς που ενεργοποιήθηκαν μέσα στον πανικό τον κυβερνητικό, ενεργοποιούνται πάντα τα τρόλς. Είτε είναι ερασιτέχνες είτε είναι επαγγελματίες, οι οποίοι, όπως λέει ακριβώς ο Μπάμπης, με ένα ταλιράκι κάνουν τη δουλειά. Λοιπόν, και ταλιράκι σχηματικά. Λοιπόν, αρχίζουν μια αναφορά για το μακελιό κτλ. Εγώ έχω κάνει αγωγή στο μακελιό, επειδή με εμφάνιζε γερμανοτσολιά. Εντάξει, για να τελειώνουμε, για να ξεκαθαρίζονται μερικά πράγματα. Ναι. Έχω κάνει αγωγή εγώ σε αυτόν τον τύπο, ο οποίος κάνει τον εκδότη. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε τώρα στα δύο tweets. Μπάμπη, τελείωσες? Να πάρω. Μπορώ να μιλήσω. Και έχω να πω και κάτι ακόμα μετά. Μετά. Άρης, ακούμε. Διότι κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε και για το τι είναι το Twitter.
Για να εξηγηθούμε λίγο σε αυτόν τον τόπο. Προσωπικός χώρος έκφρασης. Πάμε να συνεχίσουμε. Μπράβο. Λοιπόν, θα μας ορίζει τώρα το Μέγαρο Μαξίμου και η Κουμουνδούρου το τι θα γράφουμε στο Twitter και τι θα λέμε. Μάλλον και έτσι πάει. Και τα διάφορα υπαλληλάκια δεξιά και αριστερά. Δεν κατάλαβα. Πού δεν προκύπτει αυτό. Τι έχουμε Βενεζουέλα, έχουμε εδώ. Αν έχουμε Βενεζουέλα, να μας το πούνε. Λοιπόν, τα δύο tweets μου 24 ώρες πριν. Έχω δει και εγώ αυτά που κάνει ο κύριος Δρίτσας, ο οποίος, όπως λέει ο Μπάμπης, εξήρε την δυνότητα του χειριστή του ταχυπλώου, στον οποίο όμως του λέει ότι έτρεχες λίγο παραπάνω. Και λέω, ο κάπτεν σύντροφος Θήτα Δρίτσας, που γνωρίζει την δυνότητα του χειριστή του ταχυπλώου, ανέλαβε την υπεράσπιση του. Ερωτηματικό. Θαλασσόλικος υπουργός, αποσιωπητικά. Αυτό είναι το πρώτο μου. Το έχω κάνει προηγουμένως και το εξής. Διαβάζοντας πάλι την είδηση ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης ζητεί την άρση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Ακριβώς. Για να δει ποιοι είναι οι επιβαίνοντες. Και λέω, ο Στου Θεοδωράκης ζητά άρση τηλεφωνικού απορρίτου για τους επιβαίνοντες στο σκάφος στην Αίγινα. Θαυμαστικό. Τι έγινε, κόμμα, οδηγούσε Σιριζόπουλο και το καλύπτουν. Ερωτηματικό. Ερωτηματικό, φυσικά ερωτηματικό. Δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος. Μα είναι δυνατόν, δουλειά μου είναι να κάνω τον ανακριτή του λιμενικού. Μου επιτρέπετε. Βεβαίως, επειδή και εγώ τα είδα και δύο, τα λοιπόν, tweet από χθες το βράδυ, ναι. Βγαίνει ένας πανικός και μία λύσα. Προσωπικός δεν είναι η πρώτη φορά. Με περιφέρουμε στο χωριούν εδώ και χρόνια. Για μένα τέλος. Είναι η πρώτη φορά και έχω εκπλαγεί διπλά. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Αλλά θέλω να σταθώ και να επισημάνω και το εξής. Εδώ, η ποινικοποίηση της διαφορετικής άποψης, αυτή η κυβέρνηση την έχει ξεκινήσει από παλιά. Την έχουν πληρώσει επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών. Προχθές την πλήρωσε ένας Ολυμπιονίκης που έχει τιμήσει τη χώρα μας, ο οποίος Δήμας. Την πληρώνουν και στοχοποιούνται δημοσιογράφοι, ακόμα και δημόσιοι υπάλληλοι. Θα περίμενε κανείς ότι όσο εμπεδωνόταν και στωνόταν πιο ισχυρή αυτή η κυβέρνηση, η οποία εμπορεύεται τις ιδέες της αριστεράς, τις καπηλεύεται, θα αποκλιμάκωνε αυτή την ποινικοποίηση της αντίθετης άποψης, τη στοχοποίηση. Η στοχοποίηση, ξέρετε, και η δίκη προθέσεων γινόταν μόνο στις δίκες της Μόσχας. Στις δίκες της Μόσχας δικαζόταν κάποιος, γιατί ήκαζε ο δικαστής ότι είχε σκοπό να κάνει αυτό. Έτσι. Γιατί εδώ είμαστε κλασική περίπτωση τέτοια. Μας μπλέκουν με άλλους οι οποίοι είπαν ανοησίες και αστήρικτες εικασίες που δεν προκύπτουν από πουθενά από το δικό μου ή το Άρη από ό,τι βλέπω. Έτσι. Και δικάζουν την πρόθεση και ανακαλύπτουν από πίσω μέσω των ντρος ότι εμείς μιλήσαμε για κάποιους υπουργούς που επέβαιναν στο σκάφος. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Εκφασίζουν τη δημόσια ζωή της χώρας. Αλλά να ξέρουν ότι αυτό είχε αντίθετο αποτέλεσμα. Και εδώ θέλω να θέσω το εξής ζήτημα. Ναι. Η ΕΣΥΑ, πού είναι? Πού είναι η ΕΣΥΑ? Η ΕΣΥΑ που βλέπει να στοχοποιούνται, έχω κάμια 30 χρόνια στο κουρμπέτι. Άλλα τόσα και ο Άρης, περίπου. Στοχοποιούνται δύο δημοσιογράφοι, δύο επαγγελματίες με γνωστή και διάφανη διαδρομή. Πού είναι η ΕΣΥΑ? Μαθαίνω ότι υπάρχουν διεργασίες και θα υπάρξει αντίδραση και από την πλευρά της. Ελπίζω ότι θα είναι συνολική αντίδραση της ΕΣΥΑ. Απέναντι σε αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο, εγώ 30 χρόνια δημοσιογράφος, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Κυβερνών κόμμα να στοχοποιεί ονομαστικά δημοσιογράφους και μάλιστα χωρίς να έχουν πει κάτι μεμπτό. Αυτό είναι πρωτοφανές. Θέλω επίσης από αυτού του σημείου να πληροφορήσω διάφορους εραστέχνες και επαγγελματίες που αναλαμβάνουν την υπεράσπιση κυβερνήσεως μέσω Twitter. Και δικαίωμά τους είναι, μπορούν να λένε τη γνώμη τους και αυτοί, ότι με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, στην οποία διαδικασία παραβρέθηκα, και όσοι ενδιαφέρονται να ανατρέξουν στο αρχείο του Πειθαρχικού του Δευτεροβάθμιου να δουν τι έχω καταθέσει. Έχω αθωωθεί αναφορικώς με την κατηγορία κάποιων άλλων κύκλων, οι οποίοι με έφεραν σε εκείνους που κατά την κυρία Βλονίτου ήθελαν να βγάλω την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, στο περσινό δημοψήφισμα. Επειδή λέει όσοι υποστηρίξαμε τον ΝΕ, θέλαμε να κινδυνεύσει η Ελλάδα και να βγει από την ΕΕ. Κατά την κυρία Βλονίτου, από αυτή την εξαιρετική αυγουστιάτικη ανάλυση, την οποία κανείς κάνει σηκώτη διαβάζοντάς την στην παραλία.
Λοιπόν, λέω ότι έχω αθωθεί. Εντάξει. Λοιπόν. Και αγαπητή συνάδελφη, μου επιτρέπετε να κλείσουμε, ένα ναι. τελευταίο σχόλιο, Μπάμπη. Μια τελευταία κουβέντα. Επειδή εκτός από τα βοθροκάναλα της διαπλοκής κατά τον κύριο Υπουργό, υπάρχει ο βόθρος του διαδικτύου, ο οποίος έχει λίμματα, το λίμα ΙΤΑ, για αυτούς που ενδιαφέρονται, από τους κήπους της αριστεράς, ας δούμε εκεί τι πραγματικά συμβαίνει. Και τέλος, επειδή έχω δεχτεί και εκτός από υβριστικά, χυδαία υβριστικά μηνύματα και απειλές, καθιστώ προσωπικά υπεύθυνους της επικεφαλής της κυβέρνησης και για μένα και για την οικογένειά μου. Μάλιστα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε δεκτό. Πολύ. Και τους εγώ δύο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και Μπάμπη. Γιατί ακούστηκε και η άλλη άποψη και έτσι έπρεπε να γίνει. Σε όλο αυτό το οποίο έχει προκληθεί εδώ και μερικές ώρες.